που δεν, με λόγια δεν μπορείς εύκολα να το συγκεκριμενοποιήσεις και να το δώσεις. Δηλαδή εκεί που ξαφνικά μπορεί να είσαι 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια, ξέρω εγώ, να είσαι σε μια κατάσταση είτε δουλειάς, είτε σχέσεων και συνεργασιών κτλ. Ξαφνικά είναι σαν να σκίζονται πέπλα και λες τώρα εγώ τι κάνω εδώ, τι θα κάνω τώρα, τι γίνεται. Και θέλεις πραγματικά να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις. Προσέχετε λοιπόν, εάν έχετε υποχρεώσεις, παιδιά κτλ. Προσέχετε τον ουρανό, ο οποίος φέρνει απρόβλεπτα γεγονότα και τα οποία επηρεάζουν εσάς των πρώτων ημερών. Τώρα αλλιώς αρχίζει η συναισθηματική σας ζωή και αλλιώς θα τελειώσει. Και ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με φορείες, δάνεια, ασφάλειες θα προωθηθεί. Ή των τελευταίων ημερών, όπως σας είπα, μέχρι 10 Ιουλίου. Άντε, εγώ πήγα στο καλοκαίρι, το περιμένω. Μέχρι 10 Απριλίου. Ο Δίας λειτουργεί πάρα πολύ θετικά για σας και στον ερωτικό τομέα και στον δημιουργικό. Προσπαθήστε να επωφεληθείτε. Βέβαια έχετε κάποιες εντάσεις με πρόσωπα Κύρους μέχρι την 1η του μήνου, 31 που θα φύγει ο Άρης από εκεί. Προσοχή κρυολογήματα, μικροατυχήματα, αλλά γενικά είστε σε μια καλή φάση. Η Παρθένη μας, άντε επιτέλους για να δείτε τα πράγματα όπως είναι. Βέβαια, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 9, αποκλείεται να βλέπετε καλά. Βάλτε γυαλιά, ξέρω εγώ, μάλλον σας φοράει ο Ποσειδώνας ροζ γυαλιά. Δεν βλέπετε καλά μία σχέση, μία συνεργασία. Είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Όμως η Αφροδίτη θα ευνοήσει ιδιαίτερα τις σχέσεις από αύριο μεθαύριο, ενδεχομένως να πάψετε να βλέπετε έτσι τα γεγονότα. Ενώ είστε πολύ δυναμικοί εσείς που είστε γεννημένοι τρίτο δεκαήμερο ή της πρώτης μέρας, είστε έτοιμοι να κάνετε αλλαγές οι οποίες είναι σημαντικές. Και θυμηθείτε, όσοι έχετε πλανήτες στην Παρθένο, μπορεί να είστε άλλα ζώδια και να έχετε πλανήτες στην Παρθένο, από τώρα και ειδικά στο τέλος του χρόνου θα γίνουν καινούργια πράγματα και όσοι έχετε οροσκόπο και τα λοιπά και τις γενιάς θα γίνονται καινούργια πράγματα τα οποία τα προετοιμάζετε τώρα, δεν τρέχουν αλλά θα τρέξουν από τον Νοέμβριο και μετά, γι' αυτό επιμένετε στα σχέδιά σας τα οποία θα είναι πολύ πολύ σημαντικά. Τα ζυγάκια μας θα πέσετε με τα μούτρα στη δουλειά. Η Αφροδίτη κυβερνήτη σας μπαίνει στα ψάρια, όπου είναι ένα θολό κλίμα και μπερδεμένο, ή αν έχετε θέματα υγείας προσέχετε. Τώρα θα βελτιωθούν με την είσοδο της Αφροδίτης στα ψάρια. Είναι μια ευκαιρία να προωθήσετε θέματα και πάλι τα οικογενειακά σας απασχολούν. Αν είστε γεννημένοι δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο και τα πρόσωπα της οικογένειάς σας θα πρέπει να προσέχετε, ηλικιωμένα πρόσωπα, αλλά και τις σχέσεις και τις συνεργασίες. Είναι μια χρονιά η οποία θα σας δείξει τι πρέπει να κρατήσετε και τι πρέπει να διώξετε. Ενώ από μεθαύριο που ο Άρης θα περάσει στους διδύμους, για εσάς θα είναι ευκαιρία να δράσετε, να γράψετε, να ταξιδέψετε, να κάνετε καινούργια πράγματα τα οποία θα είναι πολύ πολύ σημαντικά για εσάς. Ή των τελευταίων ημερών, αυτό τον καιρό, έχετε ανθρώπους γύρω σας οι οποίοι σας αγαπούν και γενικά σας στηρίζουν. Η Σκορπιοί μας, τελειώνει μία περίοδος όπου ο Άρης απέναντί σας δημιούργησε λίγο πολύ κάποια καυγαδάκια με το σύντροφο ή τους συνεργάτες. Θα αρχίσετε να ασχολείστε από αύριο, θα σας τα πω αυτά, να ασχολείστε με ένα οικονομικό θέμα, αλλά η συναισθηματική σας ζωή ένα μήνα τώρα θα είναι πάρα πολύ καλή και γενικότερα ο Ποσειδώνας σας δίνει νέες ιδέες που θα κάνετε, είτε σε τέχνη είτε σε συνεργασίες. Γενικά είστε σε μια δημιουργικότατη περίοδο και έχετε κοντά σας ανθρώπους οι οποίοι σας βοηθούν. Είναι ένας σταθεροποιητικός χρόνος αυτός. Σας βοηθούν να τακτοποιήσετε τα σχέδιά σας. Τα οικονομικά σας, αν έχετε ένα οικονομικό θέμα που πρέπει να ρυθμίσετε, ρυθμίστε το μέχρι 10 Απριλίου, γιατί μετά θα καθυστερεί. Δηλαδή, αν πρόκειται να πάρετε χρήματα από κάπου, διεκδικήστε τα τώρα ώστε να τα σπράξετε. Οι τοξότες μας, αν είστε γεννημένοι 8 του μηνός, σήμερα ακριβώς, όχι αύριο μεθαύριο, σήμερα ακριβώς μπορεί να είστε θύμα εξαπάτησης σε αυτά που λέτε ή σε αυτά που σας λένε. Μην υπογράφετε συμβόλαια και συμφωνίες, ακόμη και αν είναι ο Ερμής σε ευθεία τροχιά. Για σας ο Ποσειδώνας είναι μια εξαπάτηση, ένα λάθος. Αν έχετε θέματα υγείας, μετρήστε τα μία και δύο φορές. Αν πρόκειται να δώσετε χρήματα, προσέχετε, μην τα πάρετε μαζί σας. Όμως οι οικογενειακές καταστάσεις βελτιώνονται τώρα με την παρουσία της Αφροδίτης στα ψάρια. Ένα οικονομικό θέμα σας φορτίζει.
Ενώ από αύριο μεθαύριο σχέσεις και συνεργασίες ίσως μπαίνουν σε μια άλλη τροχιά. Βέβαια, των τελευταίων ημερών, αν είστε γεννημένοι μετά τις 10 του μηνός, ο Δίας για πάρα πολλές μέρες μέχρι 10 Απριλίου θα είναι στο ζώδιό σας, θα προετοιμάζει μια ευχάριστη ανάπτυξη είτε στις σχέσεις είτε στις συνεργασίες. Μην τρώτε πολύ όμως γιατί παχαίνει. Με την ανάπτυξη έρχεται και το πάχος. Όταν ο Δίας περάσει σε ένα ζώδιο, τα ζώδια αυτά παχαίνουν. Γιατί περνάνε καλά, πάμε έξω να φάμε, να πιούμε. Το Λοιπόν, εγώ κεράκια μου η σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο. Αν είστε πρώτη μέρα, μην αφήνετε μέρα να πάει χαμένη. Κάτι απρόσμενο γίνεται, είτε ερωτικό είτε επαγγελματικό τέλος πάντων, κάτι απρόσμενο. Η σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο. Αν είστε γεννημένοι δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο, πολλά πράγματα προγραμματίζετε τα οποία είναι δύσκολα. Θα ασχοληθείτε με τα παιδιά, ενώ αρχίζει μία περίοδος που θα έχετε πολλές μετακινήσεις, γνωριμίες, συζητήσεις. Μέχρι 20 του μηνός η Αφροδίτη θα ευνοεί τις συνεργασίες που μπορεί να κάνετε, αν και βρίσκεστε σε ένα πολύ σημαντικό χρόνο για τη ζωή σας. Υδροχόη μου, ας μίλεμε πια άλλα για τον Ταύρο, τον Άρη στον Ταύρο, ο οποίος δημιούργησε εντάσεις. Να πούμε ότι από μεθαύριο η παρουσία του Άρη στους διδύμους θα σας ανανεώσει, θα σας δώσει δύναμη και κουράγιο για να προχωρήσετε. Ένα οικονομικό θέμα που είναι ακόμα θολό θα πραγματοποιηθεί, ενώ των τελευταίων ημερών βρίσκεστε σε μια πολύ πολύ καλή φάση. Ακόμα βέβαια, αν είστε γεννημένοι 2-3 μέρες πριν τελειώσει το ζώδιό σας, προσέχετε τον Άρη, ο οποίος δημιουργεί είτε θέματα υγείας είτε θέματα εργασίας. Τώρα, τα ψαράκια μας της πρώτης μέρας, προσέξτε τώρα, εξακολουθείτε να είστε σε μια φάση πάρα πολύ καλή. Από 31 του μηνός, παρατηρήστε το τώρα αυτό να δείτε πώς λειτουργούν οι πλανήτες. Από 31 του μηνός που πάει ο Άρης στους διδύμους και κάνει τετράγωνο με τον δυσαρμονική όψη με τον ήλιο σας, με εσάς δηλαδή, σημαίνει ότι μπορεί να έχετε καυγαδάκια, εντάσεις, οι οποίες θα έχουν σχέση με την οικογένεια ή γενικά με τη ζωή σας. Αν είστε γεννημένοι 7 του μηνός, είστε σε μια μοναδική φάση που μπορείτε να ονειροπολίσετε, να ερωτευτείτε, να δείτε, αλλά και να εξαπατηθείτε ή να θελήσετε να φύγετε. Ή των τελευταίων ημερών ένα επαγγελματικό θέμα έρχεται στη ζωή σας, το οποίο όμως κρατάτε μικρό καλάθι, δεν είναι ακριβώς όσο εσείς το νομίζετε. Αυτά και αύριο που έχουμε Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, έτσι δεν είναι ή δεν κάνω λάθος. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για αυτό τον Απρίλιο, ο οποίος πραγματικά, αυτό που γράφω εδώ, διαβάστε τις καλύτερες μέρες, έχει άλλη μέρα να είναι πολύ καλή, άλλη μέρα να πρέπει να την προσέξουμε. Πολλές εναλλαγές. Και θα τα δούμε λοιπόν, θα τα πούμε και εδώ.